με νοπές ακόμη τις μνήμες από τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας στην επέτειο του Πολυτεχνείου στα Γιάννενα, οι συνδικαλιστικοί φορείς και οι οργανώσεις προετοιμάζονται για την απεργιακή κινητοποίηση της Πέμπτης. Στις 26 Νοεμβρίου, η ΑΔΔ και το εργατικό κέντρο έχουν προκηρύξει 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματο τη ΑΔΔ, Χρήστο Γρήβα, να κάνει λόγο για συνεχιζόμενε προκλήσει από την πλευρά τη κυβέρνηση απέναντι στον κόσμο τη εργασία και σε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όπω αυτό τη απεργία και τη διαδήλωση. Η ΑΔΔ, λαμβάνοντα υπόψη τι πρωτοβουλίε όλη αυτή τη κυβέρνηση, αποφάσισε εν μέσω πανδημία και γνωρίζοντα τι δυσκολίε του εγχειρήματο, να αντιδράσει όσο οφείλει με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσουμε να σιωπούμε άλλο. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να πάρει τώρα ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και, στους, και στα σχολεία. Να επιτάξει τον, δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα υγείας και πρόνοιας και να τον εντάξει στον κρατικό σχεδιασμό και όχι να αγοράσει υπηρεσίε από τον ιδιωτικό τομέα. Να προχωρήσει τώρα σε μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτικ... νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και καθαριστριών. Να προχωρήσει τώρα με επίταξη των χιλιάδων ιδιωτικών λεωφορείων που είναι ανενεργά και να τα βάλει στη διαδικασία μεταφοράς των πολιτών ώστε να μην υπάρχουν οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά στα μέσα μεταφοράς. Με απαιτούμε και διεκδικούμε τις αυξήσεις τους μισθούς μας να αποσυρθεί τώρα αυτό το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο που μετατρέπει πλέον σε ιδιώνυμο τη συλλογική συνδικαλιστική δράση και ουσιαστικά απογορεύει την απεργία. Δεν πρόκειται να το εφαρμόσουμε. Θα το καταργήσουμε στην πράξη. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, σε όλο το δημόσιο, σε αποχή από κάθε ηλεκτρονική ψευδοψηφοφορία ψευδο για την ανάδειξη των ιερετών μα εκπροσώπων στα υπηρεσιακά μα συμβούλια. Είναι νοπέ οι μνήμε από τα γεγονότα τη περασμένη Τρίτη. Κατά πόσο είστε αισιόδοξο ότι αφενό μπορείτε να τηρήσετε τα προβλεπόμενα μέτρα και αφετέρου να μην βρεθούμε κι εμεί θεατέ αντίστοιχων καταστάσεων. Σε, σε ό,τι μα αφορά, το πρώτο κομμάτι, την, την τήρηση των μέτρων, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να τηρηθούν τα μέτρα. Η ευθύνη ε, για άλλου είδους πρακτικές ανήκει στην κυβέρνηση. Εάν χρειαστεί, εάν επιλέξει ξανά, ε, με, με καταστολή και βία, να χτυπήσει και τις εργατικές διαδηλώσεις, θα είναι η την ευθύνη. Θα έχει ακέρει την ευθύνη. Φαντάζομαι ότι ε, το, ε, το χουντικής έμπνευσης διάταγμα έλειξε, που απογόρευε τη συναθροίση άνω των τεσσάρων ατόμων. Εμείς μιλάμε ε, για συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα που σε καμία διάταξη, το τονίζω σε καμία διάταξη και σε καμία κία που έχουν βγει εν μέσω της μαδημίας κάνει σαφή εξαίρεση του δικαιώματος του συναθρίζεστε και δεν καταλύει και δεν μπορεί να το καταλύσει εξάλλου το άρθρο του συντάγματος που προβλέπει έτσι, τα συνταγματικά δικαιώμα της διαμαρτυρίας και της συνάθρησης.